ποιος είσαι, αν εγώ είμαι συννεφιά, πως μ' αγαπάς. Αν εγώ δεν έζησα, έλα κοντά και ζήσε, πως βουλιάζει σιωπηλός και δεν πετάς. Όνειρα στα όνειρα κι όνειρο η αγάπη. Έλα πες το δυνατά, σ' αγαπώ ζωή. Όνειρα στα όνειρα κι όνειρο η αγάπη. Έλα πες το δυνατά, σ' αγαπώ ζωή. Αν εγώ δεν σ' αγαπώ, πού θα σ' ακουμπήσω, φαίνεται η ομορφιά μες στο καημό. Να και μια φορά που χαίρομαι που είναι Τρίτη. Γιατί? Έχω έρθει Τρίτες να σε βρω. Αλήθεια. Mm. Τι μου έφερες? Την ψυχή μου επί χάρτου. Μέσα. Στο σαλόνι, αλλά δεν είναι εμείς. Τι θα πιες? Μπύρα. Το τσούζουμε? Με μπύρα. Γιατί η μπύρα δεν είναι αλκοόλ. Να σου πω κάτι, έτσι θα είσαι. Ήρθες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών? Σε ρώτησα κάτι πριν. Δεν πρόσεχα. Έτσι θα είσαι. Τι έχω? Ξέρεις πολύ καλά τι έχεις. Ήρθες να μου ανακοινώσεις τη σχέση σου με την Ινώ, γιατί αυτό είναι γνωστό της Πάση. Λίζα. Ή για να μου πεις πόσο πολύ έφτεξα στη σχέση μας, ε. Τέλειωσες? Θα ζούσες μαζί μου? Ζω. Αλλιώς. Αν θα σε ζούσε.
Αν ρωτούσε ένα σκύλο πώς προτιμάει να βγαίνει βόλτα με λουρί ελεύθερος, τι θα σου λέγει? Ελεύθερος. Εσύ? Αν ήμουν σκυλή, ελεύθερη. Γεια σας, παιδιά. Θέλετε να κάτσετε εδώ? Όχι, όχι, παιδί μου. Θα πάω στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας φτιάξω κάτι να φάτε? Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Έχω φάει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καθίστε εδώ να τα πείτε. Ο Νικόλας. Με την Αμαζόν. Άρα, τι πελά έχω βρει. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Εγώ δεν νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ για τίποτα. Εσύ μου ζήτησες να βρεθούμε. Άλλωστε δεν υπήρχε η νό όταν εσύ δεν ήξερες αν με θέλεις ή όχι. Πάμε κάπου. Μακριά. Κοντά. Ποτέ δεν έφυγα από σένα. Ούτε εγώ. Θέλω να ξαναζήσουμε μαζί. Κι εγώ. Μαλακίες, Χριστέ μου. Τι είναι, Χριστιανή μου? Βάζω το δεσπίδες ντυμένη. Ξέρω εγώ τι κάνω. Θέλω να σταματήσω να μ' ακούω. Το ότι ο τοασπίδες σταματάνε τη σκέψη, τώρα το μαθαίνω. Κάπως πρέπει να τη σταματήσω τη ρημάδα. Τι είναι καλέ? Ξέρω εγώ, μαζοχίζομαι. Αφού ξέρω, εγώ εκεί, σαν ζόμπι. Τι σου είπα? Τίποτα. Πήρα την κάτω βόλτα. Νιώθω ετοιμένη, αγάπη. Μα γιατί? Άμα δεν είναι είτε αυτό, τι είναι? Ποιο? Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Ούτε μπρος μπορώ να πάω, ούτε πίσω. Βιάζεσαι. Α, ορίστε μας. Μπορούμε μαθήματα από τη μικρή τώρα. Έχω ένα μεγάλο ατού, ξέρεις. Ξέρω. Είσαι ερωτευμένη. Όχι. Έχω πιάσει κάποια στιγμή πάτο. Και άμα πιάσεις πάτο, μετά μόνο προς τα πάνω πάει. Γιατί εγώ δεν έπιασα? Μπορεί όχι. Έλα, σηκώνεσαι, πάμε μια βόλτα. Άντε, άντε. Είναι αργά. Για ποιο πράγμα? Έλα ρε εσύ. Πες κάτι ευχάριστο. Θα γίνει, θα αποκτήσει μουσικό οικογένεια, ε? Θέλουμε. Με θέλουμε, πώς δεν θέλουμε. Αν δεν σε αποκαταστήσει, θα έχει να κάνει μαζί μου, ε. Θέλεις, δεν θέλεις, τι, μην τρελαθούμε τώρα. Ο σκύλος πώς προτιμάει να βολτάρει, με λουρί ή ελεύθερος? Τι είναι αυτό τώρα, τι λες? Απάντησε. Ελεύθερος. Μου απάντησες? Τι είναι αυτό τώρα, αλλαγή πορεία πλεύσης, βαθιά τομή στο υπαρξιακό σου εγώ ή κάτι άλλο που δεν πιάνει το φτωχό μου το μυαλό? Τέτοια θέλω, αδερφούλα, σουρεαλιστικά, κουφάγια, σκυλιά, γιαλουριά, για άλλο. Έλα, έλα, σήκωσε φαβολτά, άντε. Με λουρί. Τι έγινε, στον ύπνο σου μας έβλεπε? Όχι εσένα, το παιδί. Α. Αν ήρθες για τη Μαρία, άργησε 2 λεπτά, μόλις έφυγε. Έχασα. Καφέ? Χωρίς ζάχαρη. Από πότε? Τελευταία, το πίνω φαρμάκι μου. Μ' αρέσει που διατηρείς το χιούμορ σου. Να το πιούμε σαν άνθρωποι? Να το πιούμε σαν άνθρωποι. Να το πιούμε στη βεράντα? Να το πιούμε στη βεράντα.
Απίθανη ημέρα, ε. Άντε να κλειστεί στα χειρουργεία. Ειδικά αν την έχει ξεκινήσει με πικρό καφέ. Που λες, σκεφτόμουν, ε. Σήμερα το βράδυ να βγούμε έξω να πούμε δύο λόγια μια που φεύγει και το παιδί. Τι να πούμε, δηλαδή. Αν θα μετακομίζεις, αν θα μείνεις εγώ. Ωραία, το λέμε τώρα, εδώ θα μείνω. Σε τόσο μεγάλο σπίτι μόνη σου, ε. Αν πρόκειται για το χρηματικό. Όχι, κάτσε, κάτσε. Θες να βγούμε. Αυτή η τρίπλα τώρα τι ήταν. Τρίπλα. Καλό, ε. Εμείς οι δυο τελικά, αν κατάλαβα καλά, χωρίζουμε. Πολύ καλά. Ναι, αλλά μπορούμε να είμαστε φίλοι. Δεν μπορούμε. Γιατί να μην βγούμε να φάμε σήμερα το βράδυ. Εξάλλου, οι νέες συνθήκες ζωής σου δεν σου επιτρέπουν νυχτερινές εξόδους με τον... Δεν μ' αρέσει αυτή η ελευθερία στις κουβέντες σου, αυτή η άνεση. Δεν είμαστε φίλοι. Κώστα, πού το πας? Καταρχήν, πού βρίσκεις αυτή τη διάθεση? Εσύ υποτίθεται ότι είσαι και μαύρος που φεύγει η Μαρία. Είμαι. Και για άλλα πολλά. Αν ήξερα ότι όλα αυτά που λες δεν κρύβουν κάποιο σχέδιο από κάτω, θα σου μιλούσα αλλιώς. Κανένα σχέδιο. Είμαι εντελώς αυθόρμητος. Αγάπη! Έλα! Ποιος είναι πάνω? Ο Κωστής. Καλά, εγώ φεύγω. Θα σε πάρω από τη δουλειά. Κωστή, καλημέρα! Καλημέρα! Α, πού είσαι? Ναι! Το βράδυ θα έρθει ο παπάς και η μαμά. Γεια. Γεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Νικόλα μου. Είμαι περήφανη για τον έγγονό μου. Θα μας λείψεις, βέβαια, αλλά εγώ όλο και θα σου έρχομαι. Ωχ. Αστιεύεσαι, βέβαια. Αχ, το Λονδίνο είναι η αγαπημένη μου πόλη. Έχει ένα καθοσπρεπισμό. Όπως και εσύ άλλωστε. Θα τις λείψουν τα αστεία σου. Μα δεν το λέω αστεία, η γιαγιά... Η γιαγιά είναι πολύ, πολύ sick. Πάψε, μωρέ, σε βαρέθηκα. Εσύ, μικρή, θα μας φύγεις κι εσύ, θα πας σε αυτόν, πώς το είπαμε, Eton College. Είναι καλό. Το καλύτερο. Ευθεία, τι σε έπιασες ένα μικρή να εκπατριστείς πριν από την ώρα σου? Τι να κάνει το παιδί. Αλλού το πας. Πουθενά δεν το πάω. Ας μην τα ρίχνουμε όλα στους χωρισμούς. Δεν εννοούσε αυτό η μητέρα σου. Ξέρω πολύ καλά τι εννοούσε. Τι έχει πάθει σήμερα η αδελφή σου? Εδώ είμαι. Μπορείς να ρωτήσεις εμένα. Εσύ θα με κατσαδιάσεις. Ενώ αν το πεις στην αγάπη θα την γλιτώσεις, ε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας φωνάξατε σήμερα. Εγώ νόμιζα ότι θα γιορτάσουμε την επιτυχία του Νικόλα στο πανεπιστήμιο. Αλλά βλέπω ότι... Μαρία, τρώγε και σταμάτα να μιλάς συνέχεια. Ούτε να φάω θέλω, ούτε να μιλήσω. Μαμά, έλα τώρα. Αηδίες. 40 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Το κόκκινο πανί εγώ. Ναι. Στέφανε, σε ξυπνάω. Όχι, δεν με ξυπνάς. Πώς όχι. Πώς αυτό. Πήρα. Κακός. Είχα μείνει με την εντύπωση. Ναι, αλλά μου έχεις πει... Εντάξει, ξέρω πώς είναι. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα. Να κλείσω. Μετά μου λες γιατί σε λέω μωρό μου. Τα έκανα που τα έκανα θάλασσα. Πότε θα έρθει να φάμε? Πότε θέλεις. Σήμερα. Σήμερα. Αχ, εκεί. Αχ. Παπιάση μου. Χαλάρωσε. Τα νεύρα σου είναι τσίτα, ε. Καλημέρα. Α, γεια σου, Αλέξη. Πέρασα για μυρωδιά. Μυρωδιά πάντα ίδια. Δεν αλλάζω κολόνιες. Σαν τους άντρες. Σαν τους άντρες. Πώς πάει? Ποιο?
Η ζωή κυλάει. Η ζωή κυλάει, κυλάει. Μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν είναι στο χέρι της. Λίου. Άλεξη, δεν είναι όλοι σαν και σένα. Σπίρτο που ανάβει και καίγεται. Μπαμ, μπαμ. Τι σχέση έχει η ζωή που κυλάει με τα σπίρτα που ανάβουν και σβήνουν. Εσύ ξέρεις. Τι συζητάμε τώρα. Εγώ μυρωδιά πέρασα να πάρω. Σταμάτα να κάνεις σαν παιδί. Κάποτε σ' άρεσε. Τώρα ελπίζω να αρέσει σε κάποια άλλη. Ελπίζω να μην μαγειρεύεις για μένα. Θα βγω. Τελευταία φορά. Αγάπη μου, για σένα με νοιάζει. Τελευταία φορά, αφού θα φύγω. Να ξέρεις πόσο πονάνε οι τελευταίες. Περιμένεις κανένα? Το παιδί από το ραδιόφωνο, το Στέφανο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μάλλον. Δεν είναι τρελή. Ποιον περιμένεις? Το Στέφανο. Τι, αλλαγές κάτι αλλήλεις. Λέω, δεν μπορεί να είμαι τρελή. Πάω πίσω και θυμάμαι. Στην εκδρομή, όταν ήταν άρρωστος, άλλα έλεγε το στόμα του και άλλο τα μάτια του. Δεν μπορεί να τα έχω χάσει τόσο και να βλέπω τι θέλω, ε. Εσύ αποκλείεται. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου. Οχ, ήρθε κιόλας. Μείνε, εσύ, μείνε. All yours, darling. Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Σοφία, καλά. Μια χαρά, εσύ. Λοιπόν, εγώ παιδιά, να πηγαίνω να σας αφήσω. Σίγουρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Γεια, καλό περάστε. Γεια σου. Γεια, Σοφία. Λοιπόν, μπορώ να σου στέλνω λεφτά κάθε μήνα στην τράπεζα. Μπορώ όμως να καταθέσω και ένα ποσό για 6 μήνες και από εκεί πέρα θα κάνεις εσύ κουμάντο στα οικονομικά σου. Το δεύτερο. Καλύτερα. Είσαι σίγουρος ότι θα τα φας όλα το πρώτο μήνα? Απολύτως. Πρόσεχε, γιατί αυτά είναι και τέρμα. Αν τα φας θα πάω να δουλέψεις επιτόρως. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, καλύτερα εδώ που το σκέφτομαι, θα το κανονίσουμε με το μήνα. Έλα, έλα τώρα, πλάκα έκανα. Οκ, εσύ ξέρεις. Έχουμε άλλη εκκρεμότητα? Όχι. Πάμε να φάμε. Η μάνα σου? Κάπου θα γυρνοβολάει. Την περιμένουμε καλύτερα, μήπως θέλει να έρθει μαζί μας. Αφήνουμε ένα σημείωμα. Δεν παραιτήθηκα από καμιά προσπάθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ευτυχία. Μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Γι' αυτό όταν έρχεται μια τέτοια, θέλω να τη ζω σαν να είναι τελευταία. Και ο Μάνος? Ο Μάνος τι ήτανε, μια ευτυχισμένη στιγμή? Ο Μάνος... Τι είναι ο Μάνος? Άκου να δεις τι είδα στον ύπνο μου. Ήτανε, λέει, εδώ, στο σπίτι μας. Ένα μωρό. Νεογέννητο. Απίθανο. Ρωτάω από εδώ, ρωτάω από εκεί, τι νοσήνε ρε παιδιά αυτό το μωρό. Κανείς δεν ήξερε να μου πει. Εγώ την είχα καταβρει μαζί του. Έπαιζα, έκανα, έδειχνα. Ώσπου έτσι ξαφνικά, δεν ξέρω πώς, έρχεται η γιαγιά. Τι νοσήνε ρε εσύ η γιαγιά αυτό το μωρό? Της μάνας σου και του πατέρα σου, μου λέει. Μεθύσανε ένα βράδυ και το κάνανε. Αλλά δεν το λένε πουθενά. Άκου να δεις. Καλά, εσύ τώρα, παιδάκι μου, μωρά ονειρεύεσαι. Εγώ, τρελάθηκες. Ελπίζω να μην είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου. Όχι, μωρέ, ένα ουφό όνειρο ήτανε. Λίγο σου ουφό. Μ' αγαπάς? Πες μου ότι μπορείς. Πώς έλεγες εκείνο σου το ποίημα? Πόσο λίγο κρατάει χαρά και πόσο πολύ με χρεώνει.
Μα η αγάπη, αγάπη μου, άμα αράξει μέσα μου, ποτέ της δεν τελειώνει. Έτσι πήγαινε. Έτσι. Συγγνώμη. Η Μαρία. Η Λίζα. Α, της Σοφίας. Ναι. Εσύ ποιος είσαι? Ο Στέφανος. Α, το παιδί στο ραδιόφωνο. Αυτός. Στις αγάπης ήσουνα. Ναι. Δεν μου λες, αν κάποιος θέλει να έρθει στην εκπομπή σου μπορεί. Και βέβαια. Σ' ακούω τις νύχτες. Ναι. Τιμή μου. Βάζεις απίθανη μουσική. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, αλήθεια λέω. Βάζεις τραγούδια για ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή? Ξέρεις, για καψούριδες και τέτοια. Α, ναι. Ξέρεις, μ' άρεσε να τους κάνω παρέα. Επειδή ερωτευμένοι νιώθουν μοναξιά τις περισσότερες φορές. Δεν λες τίποτα. Ωραία. Ανέβα εσύ να κατέβω εγώ. Γεια, χάρηκα. Κι εγώ. Θα έρθω. Σε περιμένω. Γεια. Γεια. Αριστάνης τον ευαίσθητο, ανέστημος είσαι. Τα παιδιά θα έχουν περάσει τώρα. Το καφέ σου, το πρωινό σου, τηλεόρασή σου. Όλα για τον εαυτό σου. Να χωρίσουμε, να ισχάσουμε. Μην τρέχεις, Μαρία μου, με διασπαιδείς πια. Τα εγγόνια μου φεύγουν, Χριστιανέ μου. Το καταλαβαίνεις? Σε δύο ώρες. Όχι σε δύο. Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι γελίος? Γελίος επειδή μου αρέσουν τα ωραία πράγματα. Μαρία, γιατί να μην χωρίσω? Η ζωή είναι μπροστά μου. It's never too late. To say I love you, dear. Μαρία, είσαι εσύ. Δυνατός, έτσι. Πάντα. Θα μου λείψει, ρε Μπαγκασάκο. Θα σου έρθω, έτσι. Μαζόχα, δεν θες να γλιτώσεις? Καλό σας ταξίδι, Λεβέρι μου. Και πού είσαι, ε? Άμα σου περισσέψεις καμιά μικρή σύλτιμο, έτσι. Λόγο. Λόγο. Αγόρι, καμάρι. Κι αν θες τίποτα έξτρα, ξέρεις εσύ, τηλεφώνω. Σίγουρα. Τη μικρή και τα μάτια σου, ε. Πα-πα. Έτσι, πα-πα, πα-πα. Καλά, καλά. Σε μίλα μη σε. Στην προσέχω. Θα τα καταφέρεις, μωρό μου. Ξέρεις πόση δύναμη κρύβουμε μέσα μας, όλοι θα πάνε καλά. Μην κλαις. Ούτε εσύ. Έλα, έλα μελούρες τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να οδηγήσω. Αισθάνομαι σαν να τον είχα στην κοιλιά μου και μου τον πήραν βία. Δεν πρέπει να πάρουμε και τα δύο αυτοκίνητα. Να οδηγήσω. Καλά. Θα αφήσω εγώ εδώ τα μας και θα έρθω αύριο να το πάρω με ένα ταξί. Όχι, όχι, αφήνω εγώ το δικό μου. Στέλνω αύριο τον δικό. Ό,τι να είναι. Έτσι νιώθω κι εγώ. Το ξέρω. Μην αφήνεσαι όμως. Είσαι τόσο καλός κατά μάθος. Απέτυχα σαν σύζυγος. Αλλά σαν φίλος. Δεν θα βρεις καλύτερο. Χέρι αναμένω. Στο βάθος μου. Σ' αγάπησα πολύ.
Ναι. Σοφία. Καλούτσικο ήτανε. Η ουσία είναι ότι ξεχαστήκαμε δύο ωρίτσες. Λοιπόν, να πάρουμε τις κόρες μας να μάθουμε πως φτάσανε τα μικρά και μετά καθόμαστε κάπου να φάω ένα γλυκό. Έχεις χοληστερίνη και ζάχαρο. Έχω υπογλυκαιμία από τη στενοχώρια μου. Για τη Μαρία και τον Νικόλα. Καλά. Αντε ειδικά σήμερα θα υποχωρήσω. Δώσ' μου ένα τσιγάρο. Α. Τσιγάρα, ποτά. Καταχρήσεις βλέπω η Σοφία μου σήμερα. Τι να κάνουμε. Ήταν πολύ τρυφερό εκ μέρους που ήρθες εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πουθενά άλλου. Το ζητούσε η περίσταση. Ναι. Και αυτό. Και αυτό. Τι άλλο. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια. Μαζί σας όπως κάθε μέρα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Λιάρης στους 99,4. Τα τηλέφωνά μας είναι 4713 818 819 και 4714 303. Καλή ακρόαση. Το κύριο Στέφανο Λιάρο, παρακαλώ. Η Λίζα, πες τη. Πού ταξιδεύεις? Στο πέλαγος με μια βαρκούλα. Εγώ είμαι εκεί μαζί σου. Εσύ? Εγώ. Πάνω βάλω λίγο νερό γιατί με έζησε θες. Εγώ. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν με αφήνεις να φέρω νερό? Εσύ γιατί δεν μιλάς αν είμαι εγώ μαζί? Να το κάνεις τι? Σοφία. Γιατί δεν είμαστε μαζί? Ό,τι και αν συμβεί μεταξύ μας, εγώ... μια ζωή θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη. Εμένα. Τι? Γιατί με έμαθες να αγαπάω τον εαυτό μου. Γιατί γράφω ποίηματα και αποφορτίζομαι. Γιατί νιώθω ελεύθερη. Γιατί... Γιατί. Τόσο πολλά γιατί. Τόσα και άλλα τόσα. Αλλά δεν σε ρωτάω αυτή τη φορά. Θυμάσαι. Πολλά. Ορκίσου πως δεν θα σταματήσει να μελοποιήσει τους στίχους μου. Ορκίζω. Ό,τι κι αν συμβεί.
Γιατί σε παίρνω και μιλάς εσύ. Τι είναι εδώ. Εσύ πες. Όχι, εσύ πες. Όχι. Δεν μου λες. Πόσες ώρες έχουμε διαφορά από την Αγγλία. Δύο. Θα κοιμούνται τώρα.